Καλημέρα, χρόνια πολλά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι εδώ. Έρχομαι λιγότερο συχνά από όσο θα επιθυμούσα, γιατί τα νέα καθήκοντα που έχω ουσιαστικά συνθέτουν δύο χαρτοφυλάκια, τα οποία είχαν στο παρελθόν δύο υπουργοί, οι φίλοι Νίκος Ξηδάκης και Δημήτρης Μάρτας, και συνεπάγονται και αρκετά ταξίδια στο εξωτερικό. Όπως είπε ο Σπύρος Μωρακέας, είμαστε μπροστά σε ένα νέο ιστορικό χρονικό σημείο για τη χώρα. Η επιστροφή στην ανάπτυξη δεν είναι πια προοπτική, είναι επιβεβαιωμένο γεγονός. Μένει όμως να μεταφραστεί στη ζωή του κάθε Έλληνα, του καθενός από εμάς. Δεν μας ικανοποιεί να ευημερούν οι αληθινοί και ρεαλιστικούν οι άνθρωποι. Και άμεσα συναρτάται με το πόσο αποτελεσματική για τη χώρα θα είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη από την πορεία της διαπραγμάτευσης. Είχα την ευκαιρία, συνοδεύοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, να έχω από πρώτο χέρι άποψη για το πώς διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκοί σχετισμοί. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε από την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής μας, από τις πρώτες εκλογές, να επέμβουμε και να αρχίζουμε σταδιακά να αλλάζουμε τους συσχετισμούς δύναμης στην Ευρώπη, αρχίζει ήδη να αποδίδει καρπούς. Ήδη οι σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη έχουν επιλέξει στρατηγικά να απεμπλακούν από την προηγούμενη τους συμμαχία με τις συντηρητικές δυνάμεις, πράγμα που εμβληματικά φαίνεται στην απόβασή τους να μην στηρίξουν τον υποψήφιο του Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είναι μια συγκυριακή επιλογή. Επιβεβαιώθηκε σε όλες τις συναντήσεις ότι αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται ένα μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη με βασικό στόχο να ανατρέψει την κυρίαρχη οικονομική ορθοδοξία της λιτότητας. Είναι αλήθεια ότι οι πιο ακραίοι πολιτικά συντηρητικοί κύκλοι στην Ευρώπη, αυτοί που ήταν οι πρωταθλητές των πολιτικών αυτών, εξακολουθούν να έχουν ισχύ. Δεν έχουν όμως την ισχύ που είχαν στο παρελθόν. Δεν είναι πια πλειοψηφική. Και αυτό φάνηκε και στις εξελίξεις που αφορούν τα μέτρα για το βραχυπρόθεσμο χρέος. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Όπως ξέρετε, εμείς αποφασίσαμε αυτή την υπεραπόδοση του πλεονάσματος που με θυσίες των Ελλήνων πολιτών εξασφαλίστηκαν, να τη μετατρέψουμε σε μια βοήθεια στους πιο αδύναμους, όπως ήταν το κυριαρχικό μας δικαίωμα. Και παρά τις προσπάθειες που επιχειρήθηκε να, και από στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την ανατροπή αυτής της επιλογής, αυτή όχι μόνο επιβεβαιώθηκε, αλλά και με τις πρόσφατες εξελίξεις αποδείχθηκε ότι οι αντιδράσεις, το κύκλο στους οποίους αναφέρθηκα, δεν ήταν αρκετές για να μας εξαναγκάσουν ούτε σε υπαναχώρηση, ούτε να ματαιώσουν τις εξελίξεις για το χρέος. Αντίστοιχη αισιοδοξία έχω προσωπικά και για την εξέλιξη της δεύτερης αξιολόγησης. Χωρίς να υποχωρήσουμε στα κρίσιμα θέματα, ειδικά στα εργασιακά, θα ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση με απομόνωση ξανά των ακραίων πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη προς απογοήτευση και των Ελλήνων υποστηρικτών τους. Αυτά είχα να σας πω εισαγωγικά.